Πυκνή καπνή και πανικό στον Κατσαμπά μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ισόγεια αποθήκη. Κάτι εκρήξεις, βγήκα έξω, δεν μπορούσα να αντιληφθώ τι γινότανε. Μετά είδα τους καπνούς, βγήκα έξω, ήταν ζώα μέσα στις αυλές, τα βάλαμε σε ένα σπίτι, όλα το σπίτι μου εδώ δίπλα. Τι να σας πω, φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Ένα σκρότης ακούστηκε, τίποτα άλλο. Και μετά από δευτερόλεπτα βγήκε το ντουμάνι. Λίγο μετά τις 8.30 ξέσπασε η φωτιά με τους καπνούς να σκεπάζουν τον ουρανό και να είναι ορατή από αρκετά σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Από ό,τι άκουσα τώρα, ο άνθρωπος ήταν μέσα, είχε φύγει λέει, να πάει το παιδί του λέει, στο σχολείο και τώρα για κάποιο λόγο άρπαξε φωτιά. Αλλά το θέμα είναι ότι άρπαξε και το σπίτι από δίπλα από ό,τι είδα. Και όπως πήγα εκεί, φώναξα την κυρία, ήταν μέσα στο σπίτι, δεν είχε πάρει είδηση. Και τη λέω: βγες έξω, καίγεται δίπλα. Αυτό είχε έφλακτα υλικά μέσα να τα κάνει τα πεθαρές αυτοκινήτων. Αλλά ευτυχώς σωθήκαμε τα χειρότερα. Βλέπετε εδώ τα οικόπεδα δεν τα καθαρίζουν, ακαθάριστα. Ορίστε. Κάμια μέρα εδώ πέρα θα κάνουμε να γίνει παρανάλωμα του πυρός. Έπρεπε να διαφερθεί και ο Δήμος. Η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσε στο σημείο και την κατάσβεση της φωτιάς και προτού αυτή επεκταθεί σε παρακείμενα σπίτια. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την υπηρεσία για να προλάβουμε τα χειρότερα με 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 άνδρες. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Κύριο μέλημα μας ήταν να σβήσουμε την επιχείρηση και να προλάβουμε την πυρκαγιά που ήταν στην εστία, στην οικία η οποία είναι παρακείμενη. Έχουμε προλάβει νομίζω τα χειρότερα. Απανωτές εκρήξεις σήκωσαν στο πόδι τη γειτονιά, προκαλώντας τον τρόμο σε διπλανό σπίτι, όπου διαμένει η οικογένεια με 2 μικρά παιδιά, με τους γείτονες να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Φαινόταν από την Ικάρ που μένω εγώ, φαινόταν πολύ έντονα ήταν η φωτιά, μεγάλη. Το σπίτι έχει πάθει, τα κεραμίδια έχουν καταστραφεί. Έγινε 2 εκρήξεις, μία δεν καταλάβατε, πάντως έγινε μία σίγουρα. Έτρεξα να έρθω να βοηθήσω τα παιδιά. Απλώς έχουν πάθει πολύ ζημιά τα παιδιά εδώ πέρα. Τα ντεπόζιτα, τα ηλιόθερμα, υπέρκολες από πάνω. Προλάβαμε τα χειρότερα, δήλωσε ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Ηρακλείου, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στις λαθασμένες πληροφορίες σε σχέση με την εκδήλωση της φωτιάς. 8:32 δεχτήκαμε μία κλίση, η οποία δεν είχε σωστές πληροφορίες. Για φωτιά σε ξερά χόρτα αρχικά μας είπαν. Παράλληλα όμως έγινε ένα δεύτερο τηλέφωνο που μας είπε ότι η φωτιά είναι σε υπόγειο με εγκλωβισμένους. Θερμή παράκληση από εμάς, αντιλαμβανόμαστε τον πανικό του κόσμου. Θα θέλαμε όμως, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, οι πρώτες πληροφορίες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για μας. Στον χώρο της επιχείρησης που τοποθετεί τα πετσαρίες αυτοκινήτα, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές από τη μεγάλη φωτιά. Ακόμη ολοσχερώς καταστράφηκε ένα όχημα εντός της αποθήκης, ενώ ζημιές υπήρξαν και σε διπλανό σπίτι. Μου λέει η γυναίκα, μου λέει, τρέξε, λέει, πήρε λέει, σπίτι φωτιά. Το κακό το προλάβανε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης διέκοψε την εργασία του προκειμένου να πάει το παιδί του στο σχολείο, ενώ επιστρέφοντας αντίκρισε τις εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.